Το ΚΚΕ δίνει όλες τις δυνάμεις για να μπουν στον αγώνα εργατικές λαϊκές δυνάμεις, οι οποίες απέδειξαν ότι με πειθαρχία μπορούν να επιθαρχήσουν στα σχέδιά σας, έτσι ώστε να δυναμώσει η κοινή δράση και η κοινωνική συμμαχία για κατάργηση όλων των αντεργατικών μέτρων των πράξεων νομιστικού περιεχομένου, για μέτρα προστασίας της ζωής και της υγείας, για μαζικές προσλήψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, ενάντια στις απολύσεις, την επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων, τις νέες μορφές εκμετάλλευσης, για τη στήριξη του εργατικού λαϊκού εισοδήματος με μέτρα προστασίας όλων των ανέργων για να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο, για να ανοίξουν τα σχολεία με ασφάλεια και χωρίς κανένα κενό, με μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και προσωπικού καθαριότητας, με διασφάλιση όλων των αναγκαίων μέσων και υποδομών, για να μην περάσουν τα νέα μέτρα καταστολής της λαϊκής δράσης, για να μην γίνουν πληστηριασμοί λαϊκών κατοικιών, για την οργάνωση της αλληλεγγύης, για να μην μείνει κανένας μόνος και αβοήθητος. Όσο πιο γρήγορα οργανωθεί η αντίσταση στα σχέδιά σας, τόσο πιο αποτελεσματικός θα είναι ο αγώνας των εργαζομένων και του λαού. Τα σχέδιά σας είναι αυτά, τα σαρωτικά κυβερνητικά μέτρα, όπως αποτυπώνονται στις αντεργατικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Ο Πρωθυπουργός, τα κυβερνητικά στελέχη, αλλά και τα άλλα κόμματα, καθώς και το μηδιακό σύστημα, έχουν επιδοθεί σε μια προσπάθεια να ενσωματώσουν εργατικές λαϊκές δυνάμεις στην πολιτική εξόδου από τη νέα κρίση. Μιλούν για εμπιστοσύνη και πειθαρχία, όπως με την πανδημία, και να αποδεχθεί την ισοπαίδωση όσων δικαιωμάτων έχουν απομείνει, τις καλές δίθεν πρακτικές που εφαρμόζουν άλλες καπιταλιστικές χώρες. Η κυβέρνηση παίρνει τα εύσημα από το μεγάλο κεφάλαιο, τους επιχειρηματικούς ομίλους για την πολιτική που ακολούθησε, ώστε να βγουν με τις λιγότερες δυνατές απώλειες από το lockdown οι επιχειρηματικοί όμιλοι, αφού το λογαριασμό βέβαια τον έστειλε στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Από τα τέλη Φλεβάρι, με αφορμή την αντιμετώπιση της πανδημίας, έδωσε με 9 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και πάνω από 350 υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους τα νέα όπλα στο κεφάλαιο, ώστε να τσακίσει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, να φορτώσει τη νέα καπιταλιστική κρίση στις πλάτες της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Όπως στην περίοδο των μνημονίων, έτσι και τώρα, για να εξασφαλίσετε την ανοχή των εργαζομένων και του λαού, λέτε ότι ο εργασιακός αρμαγεδόνας είναι προσωρινός και με την αντιμετώπιση της πανδημίας θα έρθουμε στην κανονικότητα. Ο ΣΕΒ, όπως απαιτούσε τη μόνιμη εφαρμογή των μέτρων των μνημονίων για να μην γυρίσουμε στις παθογένειες του παρελθόντος, έτσι χαρακτηρίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων, έτσι και τώρα απαιτεί τα μέτρα που εφαρμόζονται στην κρίση. Θα πρέπει, λέει, να ενταχθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο πολιτικής απασχόλησης. Με άμεση, όπως το σημειώνει, υιοθέτηση μιας προληπτικής, ευέλικτης και ολοκληρωμένης στρατηγικής απασχόλησης. Απαιτούν επίσης μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας με ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, χρηματοδότηση των πολιτικών απασχόλησης, αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ, όσο και των πόρων του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΣΟΥΡ. Τα μέτρα αυτά της περίοδου, μέρος αυτών περιλαμβάνονται και στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου στις 14 και 1 5 που σήμερα συζητούμε. Αυτές οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας, σε εργασιακή ζούγκλα, βεβαιότητα και ανασφάλεια για την πλειοψηφία των εργαζομένων. Χιλιάδες άνεργοι βρέθηκαν χωρίς καμία στήριξη, ούτε καν με αυτό το ισχνό επίδομα. Οι ανατροπές στον τόπο και στον χρόνο εργασίας, στις αμοιβές των εργαζομένων που περιλαμβάνονται στις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δημιουργούν νέες συνθήκες για ένταση της εκμετάλλευσης. Με την τηλεργασία, η εργοδοσία επιβάλλει στους εργαζόμενους να θέτουν στη διάθεσή της όλο τον ημερήσιο χρόνο τους, εργάσιμο και ελεύθερο. Η εργάσιμη ημέρα διαχέεται όλο το 24ωρο. Να πώς τοποθετείται ο ΣΕΒ. Η ενίσχυση της τηλεργασίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, μπορεί να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα. Αυτή την επιλογή των επιχειρηματικών ομίλων υλοποιεί η κυβέρνηση. Η δυνατότητα να απασχολεί η επιχείρηση στον εργαζόμενο υπεροριακά, χωρίς έγκριση και σε έχει εξαντλήσει τα όρια υπεροριακής απασχόλησης, η δυνατότητα μεταφοράς σε επιχειρήσεις του ομίλου, η κατάργηση της απαγόρευσης λειτουργίας στις Κυριακές και αργίες, ήρθε να δέσει με την απελευθέρωση του ωραρίου των μεγάλων καταστημάτων, όπως προβλέπεται
και στην ποινική, το σούπερ μάρκετ, με την προσαρμογή του χρόνου εργασίας, σύμφωνα με τις ανάγκες της παραγωγής της λειτουργίας της επιχείρησης. Νομοθετήσατε νέες δυνατότητες ελαστικών μορφών εργασίας, οι οποίες ανατρέπουν την έννοια της πλήρους εργασίας με το σταθερό ημερήσιο χρόνο και τους όρους αμοιβής της εργασίας που προβλέπονταν ως τώρα από το νομοθετικό πλαίσιο και τις συλλογικές συμβάσεις. Παρουσιάζεται ως πλήρη απασχολούμενο και τον εργαζόμενο που δουλεύει με εκπεριτροπή σε εργασία με λίγες ώρες. Εδραιώνεται αυτή την αντίληψη και με το νέο εφεύρημα το πρόγραμμα Συνεργασία. Η νόμιμη πια προσαρμογή του χρόνου εργασίας στις ανάγκες της επιχείρησης, η προσωρινή συμπλήρωση των απολειών ως το 60% εκτός από τις μεγάλες συνέπειες στο εισόδημα θα ανατρέψει παραπέρα την οικογενειακή και κοινωνική ζωή των εργαζομένων. Με αυτές τις ρυθμίσεις και τα προγράμματα έρχεστε και μειώνετε ξανά οριζόντια τη τιμή της εργατικής δύναμης. Οι εκτιμήσεις λένε για 20% μείωση. Δικό σας έργο ήταν οι βαθιές ανατροπές στο θεσμό των συλλογικών συμβάσεων, η μείωση κατά 22% και 32% για τους νέους κάτω των 25 του κατώτατου μισθού το 2012, η κατάργηση του 13ου και 14ου του μισθού στο δημόσιο σε μια νύχτα, όπως και η 13η και 14η σύνταξη για τους συνταξιούχους. Δικό σας έργο και όλα τα νέα αντεργατικά μέτρα, όπως η συζήτηση για κατάργηση του δώρου Πάσχα, το πάγωμα του κατώτατου μισθού για το 2020, κατ' εφαρμογή του νόμου Βρούτση-Αχτσόγλου, οι ανατροπές όσων δικαιωμάτων έχουν απομείνει και η νέα οριζόντια μείωση, όπως είπα, με εκτίμηση του 20% και πάνω, όσων ήταν ακόμη πάνω από τα 650 ευρώ μεικτά, αξιοποιώντας το πρόγραμμα Πολυεργαλείο, θα αποδειχθεί στην πορεία Συνεργασία, και με το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, που έρχεται να ενισχύσει αυτή την προοπτική. Το αποτέλεσμα θα είναι οι μισθοί να συγκλίνουν στον κατώτερο μισθό. Τα λεγόμενα μέτρα στήριξη των εργαζομένων αποτελούν και αυτά στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους εργαζόμενους και τον λαό να δείξουν πειθαρχία σαν αντεργατικά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την κρίση όπως την πανδημία. Να επιμεριστούμε το κόστος, λέει ο εργάτης και ο κεφαλαιοκράτης. Από τη μία τα 650 ευρώ ο κατώτερος μισθός, που ουσιαστικά δεν διασφαλίζεται σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων, και από την άλλη ο αμύθιτος πλούτος που έχει παραχθεί από τους εργάτες και είναι στα θησαυροφυλάκια τους. Το μισοάδιο πιάτο του εργάτη και το λιλιπούτιο τραπέζι του καπιταλιστή. Βάζεται σε μόνιμη καραντίνα τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Του φορτώνεται τις συνέπειες της νέας κρίσης. Η εργατική τάξη έχει πείρα. Δεν θα αποδεχτεί να πληρώσει ξανά την κρίση. Θα ενταθούν και θα μαζικοποιηθούν οι αγώνες. Η ταξική πάλι θα οξυνθεί. Με απειθαρχία, με γραμμή ρήξης και ανατροπής θα συνεχίσει ο αδιάκοπα αγώνας για τις σύγχρονες ανάγκες. Αυτό απασχολεί το κεφάλαιο, το πολιτικό του προσωπικό και τους αργυρώνει τους κονδυλοφόρους. Γι' αυτό έχει σαν χολή με την πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση των ταξικών συνδικάτων που συσπυρώνονται στο ΠΑΜΕ. Γι' αυτό αξιώνει από το πολιτικό του προσωπικό να εμποδίσει, να δυσκολέψει αυτή την πορεία. Οι απεργοκτόνοι νόμοι, η άρση της απαγόρευσης της πολιτικής επιστράτευσης είναι προληπτικά μέτρα του συστήματος. Η απαγόρευση των συναθρήσεων άνω των 10 ατόμων, μέτρο δήθεν για τη μη διασπορά του ιού, αξιοποιήθηκε για τον περιορισμό των αντιδράσεων, των αγωνιστικών εκδηλώσεων και διεκδικήσεων των εργαζομένων. Αυτόν τον περιοριστικό όρο αξιοποίησε το αστικό κράτος ενάντια στους ήρωες υγειονομικούς με τα μάτια στον Ευαγγελισμό και όπου αλλού κινητοποιήθηκαν οι εργαζόμενοι για να αναδείξουν τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό, σε υγειονομικό υλικό, τις μεγάλες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας. Για τους επιχειρηματικούς ομίλους, τα υγειονομικά πρωτόκολλα προσαρμόζονται ώστε να μην αυξάνουν το κόστος λειτουργίας, να μην εμποδίζουν την αυξημένη κερδοφορία. Το παράδειγμα με τις μεταφορές, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές, κρουαζέρες και τα ρέστα, που δεν επιβάλλονται οι αποστάσεις λόγω κόστους, είναι αποκαλυπτικό. Αποκαλυπτικό είναι επίσης ότι στους χώρους δουλειάς στηβάζονται οι εργαζόμενοι. Δουλεύουν πλάτη με πλάτη, χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία δουλειάς. Εκεί δεν ισχύουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Κύριοι της κυβέρνησης, οι πράξεις νομοτικού περιεχομένου έχουν συνέχεια. Υπηρετούν σχεδιασμούς μακροχρόνιους και θέτουν τους όρους να πληρώσει ακριβά ξανά την κρίση η εργατική τάξη ή αυτά απασχολούμενα λαϊκά στρώματα.
Οι όποιες ρυθμίσεις, όπως τα 534 ευρώ για όσους είναι σε αναστολή, το επίδομα του ΑΕΔ σε μέρος των ανέργων, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για ασφαλιστή κάλυψη των ανέργων, δεν μεταβάλλουν τη στρατηγική σας, που είναι η με κάθε τρόπο στήριξη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με επιδείνωση της θέσης της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Ο χρόνος που έδωσε ο λαός, μένοντας στο σπίτι, δεν αξιοποιήθηκε για να αντιμετωπιστούν τα αυξημένα προβλήματα στην υγεία, ώστε να ανταποκριθεί σε ανάγκες αντιμετώπισης άλλων ασθενειών, πολύ περισσότερο βέβαια σε ένα νέο κύμα της πανδημίας. Είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες που έχει το σύστημα, όχι γιατί δεν υπάρχουν πόροι, αλλά γιατί θέλετε να ενισχύσετε το κεφάλαιο που επενδύει στην υγεία, που αποκαλύφθηκε ο ρόλος του σε αυτή την πανδημία. Όχι μόνο δεν συμμετείχε στον πόλεμο με τον αέρωτο εχθρό, όπως λέτε, αλλά σαν νέοι μαυραγωρίτες αξιοποίησε την κατάσταση κερδίζοντας από τη δράση τους. Αποκαλύφθηκε βέβαια και ο δικός σας ρόλος, που όχι μόνο αρνηθήκατε να τους επιτάξετε, αλλά προβάλατε τις δίθεν ευαισθησίες του, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, όπως χαρακτηρίζεται τις λεγόμενες δωρεές, οι οποίες είναι και αυτές ένα μικρό κομμάτι της μεγάλης υπεραξίας που ιδιοποιούνται από τους εργαζόμενους. Όλα τα κόμματα και τα υπόλοιπα κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ, την άλλη και μέρα, επιχειρούν να σηκώσουν κουρνιαχτό. Δεν μπορούν όμως, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούν όμως να κρύψουν τη συμφωνία τους στην ανάγκη προσαρμογής του αστικού κράτους στις συνθήκες της νέας οικονομικής κρίσης, ώστε αποτελεσματικά και γρήγορα να θωρακίζει τα συμφέροντα του κεφαλαίου σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Στο έδαφος μιας ακόμα βαθιάς και συγχρονισμένης οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης είναι απαραίτητο ένα πιο αποτελεσματικό αστικό κράτος, επιτελικό, ψηφιακό, όπως και αν το ονομάσετε. Πιο αποτελεσματικό στην προσπάθεια να μετατρέψει τους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα όχι απλά σε παθητικούς αποδέκτες, αλλά σε ενεργούς υποστηρικτές των συμφερόντων του κεφαλαίου, κάτω βέβαια από τις σημαίες του εθνικού, του δημόσιου συμφέροντος. Το ΚΚΕ απαντά στους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα στο ερώτημα που μας κάνουν αν μπορούσε να ήταν καλύτερα τα πράγματα. Με σιγουριά τους λέμε ναι. Τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα αν η χώρα μας είχε αναπτύξει τις μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες. Κόντρα στο μοντέλο της λεγόμενης εξωστρέφειας που θυσιάζει υπαρκτές δυνατότητες στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους. Αν ο ελληνικός λαός δεν πλήρωνε ένα δυσβάστατο χρέος που δεν δημιούργησε ο ίδιος, αν δεν πλήρωνε δις ευρώ κάθε χρόνο για τις πολεμικές ανάγκες και τους σχεδιασμούς των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ, αν η Ελλάδα ήταν αποδεσμευμένη από τη μέγενη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, αν υπήρχε κοινωνική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός με εργατικό έλεγχο, εργατική εξουσία. Η πανδημία διδάσκει πόσο παραστατικός και ιστορικά παροχημένος είναι ο ρόλος των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των χρηματιστών, των κλινικαρχών, των μεγαλεμπόρων, συνολικά της αστικής τάξης. Και την ίδια ώρα επίσης διδάσκει πόσο κοινωνικά χρήσιμη είναι η βιομηχανική εργάτης, η υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ, των τραπεζών, οι delivery, οι αγρότες, οι μισοτοί επιστήμονες, οι ερευνητές, οι νοσηλευτές, οι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί, οι καλλιτέχνες, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, συνολικά όλοι οι εργαζόμενοι. Εμείς αυτούς υπηρετούμε και τους καλούμε στον αγώνα και την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Βέβαια, σαν ΚΚΕ, λέμε όχι στο νομοσχέδιο και καλούμε την κυβέρνηση να πάρει πίσω τις πράξεις νομοτικού περιεχομένου και όλα τα μέτρα τα οποία, αν θέλετε, τσακίζουν σήμερα την εργατική τάξη των λαϊκών στρώματων.